Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 5η 4 Μαΐου και είμαστε στην ώρα μας on time στην τηλεόραση του Atlas, επικεντρώνοντας την πολιτική επικαιρότητα, καθώς 17 μόλις ημέρες μας χωρίζουν πλέον από τις εθνικές εκλογές. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται. Σήμερα στο κάδρο μπήκε η ίδρυση ή μη ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, με αφορμή μια συνέντευξη του επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Όθωνα Ηλιόπουλου. Ο κύριος Ηλιόπουλος επέμεινε στην πάγια θέση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο ίδιος ο κύριος Ηλιόπουλος είναι καθηγητής στο σίγουρα όχι δημόσιο Χάρβαρντ. Την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν οι αγοραίες εκφράσεις του υποψήφιου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Κώστα Ζουράρη, κατά των φοιτητών που σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο κύριος Ζουράρης έκανε λόγο, θα μου επιτρέψετε, για πλουσιόπαιδα και κολόπαιδα που έχουν λεφτά, γιατί όποιος έχει 9.000 ευρώ μπορεί να πάει σε ιδιωτικό σχολείο, όποιος δεν έχει 9.000 ευρώ δεν μπορεί να πάει. Την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης επαναλαμβάνει πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σχολιάζουμε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και ασφαλώς τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες όλες συγκλίνουν σε ένα διαρκώς αυξανόμενο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, πολιτικό αναλυτή, δημοσκόπο. Κύριε Βασιλιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ουραϊλογλου, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από τα όσα μόλις περιέγραψα αναφορικά με αυτή την σύγκρουση που ανέκυψε με τα ιδιωτικά ή μη πανεπιστήμια. Έρχεται ο κύριος Ηλιόπουλος, λέει, δεν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αλλά ο ίδιος είναι καθηγητής σε ένα πανάκριβο, σίγουρα μη δημόσιο πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να σχολιάσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Τέτοια πράγματα είναι συζήτηση που νομίζω έχει γίνει τις παλαιότερες δεκαετίες, τις περασμένες δεκαετίες. Και αυτό που είπε ο κύριος Ζουράρης είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς αχαρακτήριστο, θα το έλεγα. Για να μην πω ότι πρόκειται πριν μεγάλη αχλαμάρα. Αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ έχει εξοικειωθεί το αυτί μας να ακούμε τέτοια πράγματα. Η συζήτηση περί ιδιωτικών και δημοσίων πανεπιστημίων είναι κάτι το οποίο προσωπικά το ακούω εντελώς βέρεσε. Δυστυχώς η χώρα μας έχει μείνει πίσω. Ξέρετε, ακόμα συζητάμε και ο Μητσοτάκης έχει πει ότι η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική, με την έννοια ότι θα αφήσει ή θα ψηφίσει την δημιουργία και τη δυνατότητα ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ανώτατη εκπαίδευση σε ιδιωτικά χέρια. Λοιπόν, και αυτό βεβαίως θα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά ως προς το δημόσιο πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να κάνει και το δημόσιο πανεπιστήμιο καλύτερο. Όχι ότι δεν είναι καλό, κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα καλό πανεπιστήμιο. Κάποιες σχολές είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και πάρα πολύ εύκολα συγκρίσιμες με δουλειές που γίνονται και στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Απλά προεκλογικά, μάλιστα, είπε ο Τσίπρας ότι θα ρίξει τη βάση για να περνάει κάποιος στα πανεπιστήμια με 10. Δηλαδή, έλεος τώρα κάπου, θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι αύριο θα είναι άνθρωποι με πτυχία. Που για να μπεις με 10, συγγνώμη, δηλαδή πρέπει να έχεις κάποιο είδους θέμα, να μην μπορείς να προκόψεις. Μήπως, κύριε Βασιλιάδη, εδώ υπάρχει μία επιλογή, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ να κοιτάξει ή να ψαρέψει από αυτή δεξαμενή των 438.000 περίπου νέων ψηφοφόρων 17 που πάνε για πρώτη φορά στην κάλπη? Είναι σαφές ότι αυτό επιδιώκει και είναι βεβαίως αυτό το οποίο είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να βγει και να πει ότι θα περνάς με 10. Αν όμως βγει κάποιος άλλος, αυτό δύσκολα μετά το αντιμετωπίζεις, έτσι. Και ιδιαίτερα όταν απευθύνεται σε μια πολύ συγκεκριμένη δεξαμενή, η οποία θα ψηφίσει για πρώτη φορά, οι οποίοι μάλιστα κάποιοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή θα έχουμε εκλογές. Και μετά θα έχουμε πανελλαδικές. Φανταστείτε πόσο ωραία ακούγεται σε ένα παιδί το οποίο είναι τώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ στα φροντιστήρια, στα ιδιαίτερα και στο διάβασμα, να του. Αυτό.
Για να δούμε. Τώρα, έκανα μία αναφορά προηγουμένως αναφορικά με όλες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας και η δική σας προημερών, η εταιρεία Interview για λογαριασμό του politic.gr καταγράφει ένα αυξανόμενο, διαρκές αυξανόμενο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ένα του ΣΥΡΙΖΑ, φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, στα 6,3%. Πού βλέπετε να πηγαίνει, κύριε Βασιλιάδη, βλέπετε να ανοίγει περαιτέρω η ψαλίδα? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχουμε θέματα με τη σύνδεση Skype, κυρίες και κύριοι. Ναι, εγώ σας ακούω, κύριε Ουραήλογλου, δεν ξέρω αν επανήλθε. Δυστυχώς, τώρα ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον και πώς θα διαμορφωθεί η ψαλίδα αυτή που λέτε τις επόμενες εβδομάδες. Γι' αυτό θα γίνουν και άλλες μετρήσεις και μονίμως θα βρίσκουμε και καινούργιες διαφορές. Mm. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι, κοιτώντας πίσω και όχι μπροστά, γιατί αυτό το ξέρω, η ψαλίδα μεγάλωσε. Δηλαδή, στη μέτρηση του Απριλίου η διαφορά ήταν στις 5 μονάδες και στη μέτρηση του Μαΐου πήγε στις 6,3. Άρα, εδώ κάτι διευρύνεται. Κάτι πάει προς τα πάνω, κάτι πάει προς τα κάτω. Ή κάτι πάει μόνο προς τα πάνω. Ή και κάτι πάει μόνο προς τα κάτω, αντιλαμβάνεστε. Προφανώς. Είναι μια αισθητή διαφορά. Νομίζω ότι αυτό που λένε τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια άλλη άποψη βεβαίως, λένε ότι δεν ψάχνουμε το πρώτο κόμμα. Γιατί όταν έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή μια διαφορά πάνω από 3-4 μονάδες, είναι ήδη μεγάλη. Φανταστείτε μια διαφορά 6 μονάδων πόσο μεγάλη είναι και πόσο σαφέστατα θα είναι δεύτερο κόμμα. Και βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ θα είναι το τρίτο κόμμα με ένα ποσοστό το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να στριφογυρίζει γύρω από το 10%. Κύριε Βασιλιάδη, νομίζω η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Μετά την απαγόρευση του κόμματος Κασιδιάρη, αλλά βεβαίως και το stop στα κόμματα Εμβιετζόγλου, Μπογδάνου και Λατινοπούλου, ποιος εξυπηρετείται, θα καρποθεί αυτές τις ορφανές ψήφους? Μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση? Βεβαίως και μπορεί να γίνει. Καταρχήν από αυτές τις ορφανές ψήφους δεν θα πάρει ούτε μία Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι σαν... Mm-hmm. Αυτά τα κόμματα κόπηκαν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση ψηφοφόρος, πρώην ψηφοφόρος αυτών των κομμάτων να επιβραβεύσει τη Νέα Δημοκρατία. Οι τάσεις δείχνουν ότι ένα κομμάτι θα κινηθεί προς το ΣΥΡΙΖΑ, τιμωρητικά βεβαίως, όχι γιατί θέλουν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ή γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που μπορεί να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Και άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος μπορεί να τιμωρήσει τη Νέα Δημοκρατία που έκοψε τα κόμματά τους από τον πολιτικό στίβο. Από εκεί και πέρα, πού αλλού θα πάνε? Υπάρχει μια τάση να πηγαίνουν προς το κόμμα του κυρίου Τζίμερ και του κυρίου Γρανιδιώτη και ελάχιστοι θα πάνε ενδεχομένως και προς την Ελληνική Λύση. Όμως, πολλοί μπορεί να μην πάνε καθόλου. Εάν το κόμμα τους δεν κατεβαίνει, και μην ξεχνάτε ότι από κάπου θα πρέπει να προέλθει και η αποχή. Το 2019 είχαμε αποχή 45%. Η αποχή, πέραν από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν λόγους ανωτέρας βίας, μένουν μακριά, έχουν χάσει άνθρωπο, είναι άρρωστοι κτλ. Λοιπόν, προέρχεται και από ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκουν κάτι για να επιλέξουν ή έχουν μείνει μέχρι και την τελευταία στιγμή αναποφάσιστοι. Οπότε, εφόσον δεν έχουν αποφασίσει, προτιμούν τον καναπέ τους τη μέρα της κάλπης. Θα το δούμε και η συνέχεια ασφαλώς στη δημοσκόπησή σας. Μου έκανε εντύπωση πως σε αυτή την τελευταία δημοσκόπηση, όπου είχε αποτυπωθεί το κόμμα Έλληνες του κυρίου Κασιδιάρη, για πρώτη φορά φαίνεται πως, σε δικιά σας δημοσκόπηση πάντα, έσπαγε το φράγμα του 3% και έστω και οριακά φαίνεται πως έμπαινε στη Βουλή. Όταν τις μέρες της δημοσκόπησης που διενεργείται από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζουν όχι το ένα, όχι το άλλο. Αυτό λειτουργεί και κάπως, αν θέλετε, πολλαπλασιαστικά σε επίπεδο κοινής γνώμης και διωγγώνει ένα μέγεθος. Και πράγματι, επειδή τις μέρες που διενεργήθηκε η έρευνα, η συζήτηση για αυτή την ιστορία ήταν πολύ μπροστά στα δελτία ειδήσεων, έδωσε αυτό το 3% για το συγκεκριμένο μορφώμα. Ας πάμε λοιπόν να δούμε μαζί με τους τηλεθεατές μας τη δημοσκόπηση αυτή που διενήργησε η εταιρεία Interview για λογαριασμό του politic.gr. Η ταυτότητα της έρευνας καταρχάς, μιλούμε για ένα μεγάλο δείγμα, 1.705 άτομα ηλικίας άνω των 17 ετών, από 27 Τετάρτου έως και 30 Τετάρτου. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Τώρα,
Κύριε Βασιλιάδη, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ποιον συνδυασμό κομμάτων θα προτιμούσατε για σχηματισμό κυβέρνησης? Πλειοψηφία θα ήθελε μια επιστροφή στο 2012, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ 37,8%, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ 26,2%, το Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν πουλάει ιδιαίτερα. Επιμένουν δηλαδή, παραμένει, γιατί σε σχέση και με άλλες δημοσκοπήσεις, αυτός ο συνδυασμός Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως συγκεντρώνει την επιδοκιμασία της πλειοψηφίας, κύριε Βασιλιάδη. Κοιτάξτε, ναι, έτσι φαίνεται. Είναι ο πιο αποδεκτός, να το πω έτσι, σε επίπεδο κοινής γνώμης, συνδυασμός κομμάτων σε περίπτωση συγκυβέρνησης. Αλλά νομίζω υπάρχει και μία ερώτηση του τύπου τι κυβέρνηση θα θέλατε να προκύψει από τις εκλογές ή τι κυβέρνηση προτιμάτε για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Όπου εκεί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο κόσμος προτιμάει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και αυτό γιατί δεν πιστεύει ότι μια κυβέρνηση συνεργασίας, ανοχής, ψήφου ανοχής ή οτιδήποτε, όπως θέλετε πείτε το, είναι μια κυβέρνηση που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος και είναι μια κυβέρνηση η οποία θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Και αυτό το ποσοστό που λέει η κυβέρνηση αυτοδύναμη προφανώς είναι ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό το ποσοστό που βλέπουμε για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ψηφοφόροι που θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και από αυτήν. Πάμε να δούμε τις επόμενες κάρτες. Με τι από τα παρακάτω συμφωνείτε? Η ερώτηση αφορά στο debate των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των αρχηγών τους. Ένα ηχηρό 53% λέει να γίνει debate με όλους τους αρχηγούς, όπως και θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. Ένα debate μόνο μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα, λένε ο ένας στους τρεις, περίπου 31%. Να μην γίνει κανένα debate, υποστηρίζει το 16% των ερωτηθέντων. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, ποιον θεωρείται καταϊλότερο για πρωθυπουργό? Εδώ νομίζω όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Βασιλιάδη, που διαβάζουμε μαζί δημοσκοπήσεις, δεν έχει χαθεί ποτέ αυτό το προβάδισμα. 44% θεωρούν καταϊλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 30% τον Αλέξη Τσίπρα και βέβαια ένα ηχηρό 26% λέει κανένας από τους δύο. Ας δούμε και την τρίτη κάρτα. Θα ήθελα να σας πω στην επόμενη κάρτα για την καταλληλότητα ότι ο Μητσοτάκης προπορεύεται στην καταλληλότητα του κυρίου Τσίπρα από το 2016, από τότε που βγήκε πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία και ήταν και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ακόμα και τότε με τον ενεργεία τότε Τσίπρα πρωθυπουργό της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα είχε προβάδισμα. Τώρα, βεβαίως, που είναι ήδη πρωθυπουργός, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό του δίνει έναν πολλαπλασιασμό επιπλέον αυτού του δίχτυ που λειτουργεί υπέρ του. Μάλιστα. Ας δούμε την επόμενη κάρτα. Πώς αποτιμάτε συνολικά την τετραετή θητεία της κυβέρνησης? Εδώ τώρα ένα 54% λέει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά, ένα 44% θετικά ή μάλλον θετικά. Το σχόλιο σας, κύριε Βασιλιάδη. Με ακούει ο κύριος Βασιλιάδης? Ναι, εδώ κύριε Ουραήλογλου, και πάλι μπορεί να φαίνεται το αρνητικό μεγαλύτερο, αλλά βεβαίως είναι όλοι εναντίον ενός, υποθέτω, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί που λένε θετικά, και σε αυτή την περίπτωση η εξήγηση είναι ότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό που δίνουν οι δημοσκοπήσεις στη Νέα Δημοκρατία, περίπου καμιά δεκαριά μονάδες. Άρα λοιπόν υπάρχουν ψηφοφόροι που δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά που αξιολογούν την διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία με θετικό τρόπο. Και σε κάθε περίπτωση ένα 44% μετά από μια τόσο δύσκολη τετραετία δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι λίγο, κύριε Βασιλιάδη. Όχι, βέβαια ναι, αλλά ξέρετε και αυτή η δύσκολη τετραετία καμιά φορά λένε ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται, κύριε Ουραϊλούγλου. Σωστά. Ακριβώς επειδή ήταν δύσκολη η τετραετία έδειξε κατά κάποιους άλλους δεν έδειξε και ο Μητσοτάκης τη δυνατότητα που έχει να κυβερνήσει το καράβι. Καλά, εδώ πέρα θα μπορούσε κάποιος να πει βέβαια και το μη χειροβέλτιστον. Ψηφίζει κάποιος όχι πάντα επειδή είναι καλός ο Μητσοτάκης, αλλά επειδή είναι κακοί όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Ενδεχομένως.
Ναι, όχι. Προφανώς εδώ γίνονται συγκρίσεις στο μυαλό του ψηφοφόρου που λένε εντάξει, δεν ήμασταν καλά με αυτόν, αλλά αν ήταν και ο άλλος, μπορεί να ήμασταν είναι πολύ χειρότερα. Ακριβώς. Οπότε το λαμβάνουμε υπόψη. Προκύπτουν αυτά. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είναι η κάρτα που την έχουμε ήδη συζητήσει. Τι κατά την άποψή σας είναι καλύτερο να προκύψει μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου, μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, λέει η πλειοψηφία, 48%. Βεβαίως υπάρχει ένα 46% διόλου ευκαταφρόνητο που προτείνει, θα ήθελε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Και πάμε και στις τελευταίες κάρτες. Εδώ είναι και όλο το ζουμί, νομίζω. Στην περίπτωση, αν μπορούμε να πάμε στην επόμενη κάρτα, έτσι ώστε να έχουμε την πρώτη Κυριακή. Ναι, αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? 32,3% Νέα Δημοκρατία, 26% ΣΥΡΙΖΑ, 9,8% μονοψήφια ποσοστά για το ΠΑΣΟΚ, 6,3% ΚΚΕ, 3,8% Ελληνική Λύση, 4% το ΜέΡΑ25, εξακομματική βουλή, 1,9% η Εθνική Δημιουργία, 3% όπως είπαμε το κόμμα Έλληνες, το οποίο έχει ούτως ή άλλως αποκλειστεί, άλλο 3,7%, 8,7% δεν έχουν ακόμη αποφασίσει. Κύριε Βασιλιάδη. Ναι, είναι μια σαφής διαφορά των 6,3 μονάδων. Είναι ανωδική από το κύμα του Απριλίου. Είναι πτωτική η τάση για την Ελληνική Λύση, γιατί η εβδομάδα που διενεργήθηκε η δημοσκόπηση δεν επικρατούσε στο συγκεκριμένο χώρο και το καλύτερο κλίμα. Αποστασίες, προδοσίες, μαύρα, άσπρα, δεν ξέρω εγώ, διάφορα ακούστηκαν εκεί, τα οποία δεν έκαναν και καλό στο συγκεκριμένο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, εβδομάδα και είναι προφανώς και μια άλλη εβδομάδα και για την Ελληνική Λύση. Το ΜέΡΑ25 με τις Δήμητρες και τις Ναυσικές και τους Περικλείδες πάει μια χαρά. Το αφήγημά του πουλάει. Βρίσκει αυτιά τα οποία το ακούνε ευχάριστα. Προφανώς, όποιος χρωστάει σε τράπεζες, αν έρθει κάποιος πολιτικός αρχηγός και πει θα κλείσω τις τράπεζες, αυτός ο οποίος χρωστάει στις τράπεζες χαίρεται πάρα πολύ και νομίζει ότι δεν θα τις πληρώσει. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ή ότι αν χρωστάει σε ευρώ και ξαφνικά το ευρώ μετατραπεί σε Δήμητρες, θα χρωστάει Δήμητρες. Δηλαδή, τι είχα Γιάννη, τι είχα πάντα, ας πούμε. Πάλι δεν χρωστάω επί της ουσίας. Αυτή η χώρα πάντα με τη Δήμητρα είχε μια ιδιαίτερη σχέση. Ιδιαίτερα στη δεκαετία. αγαπημένη Δήμητρα. Όλοι τα ακούνε. Δεν είναι μόνο αυτοί του κυρίου Βαρουφάκη που τα ακούνε. Απλά αυτοί του κυρίου Βαρουφάκη τα πιστεύουν κιόλας ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία έχει ένα κοινό νόμισμα και είναι σε μια κοινή οικογένεια. Τι να πει κανείς, ο καθένας ασφαλώς βγάζει τα συμπεράσματά του και ανάλογα πηγαίνει στην κάλπη. Πιστεύετε με βάση αυτή τη δημοσκόπηση ότι μπορεί να γίνει κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής και να έχουμε επτακομματική βουλή, κύριε Βασιλιάδη? Τώρα με το κόμμα αυτό του Κασιδιάρη που μένει εκτός, δεν βλέπω δυναμική για κάτι άλλο, να σας πω την αλήθεια. Επίσης υπάρχει και το ερώτημα για τη δεύτερη Κυριακή, αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, που εκεί τα πράγματα για τα μικρά κόμματα στενεύουν και για κάποια κόμματα ενδεχομένως στενεύουν και... Για να δούμε για τη δεύτερη Κυριακή τώρα. Εδώ που κατ' εμέ καταγράφεται, κύριε Βασιλιάδη, όλα μάλλον τα δεδομένα οδηγούν σε μια γαλάζια αυτοδυναμία, κάτω από προϋποθέσεις βεβαίως. 35,2 η Νέα Δημοκρατία, 28,1 ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεβαίνει σε 7,1 μονάδες η διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ συμπιέζεται, 7,1, 5% το ΚΚΕ χάνει και αυτό, ασφαλώς και η Ελληνική Λύση αλλά και το ΜέΡΑ25. Πάλι μένουμε ασφαλώς σε μία εξακομματική βουλή. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν αυτοδυναμία τη δεύτερη Κυριακή? Ναι, αλλά θα έχουμε αυτοδυναμία τη δεύτερη Κυριακή, τουλάχιστον όσο μας λέει η δικιά μας δημοσκόπηση. Έτσι. Τώρα ναι. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι άλλες δημοσκοπήσεις περίπου αυτό λένε, αλλά βλέπω ότι με την τροπή και με την φόρα που έχουν πάρει τα πράγματα, η Νέα Δημοκρατία
και ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσουν τα ποσοστά τους τη Δεύτερη Κυριακή εις βάρος των μικρότερων κομμάτων, αλλά ταυτόχρονα θα αυξηθεί και η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ κατά μία-μιάμιση μονάδα από ό,τι αν θυμάμαι καλά για τη Δεύτερη Κυριακή και θα την φέρει πολύ κοντά στην αυτοδυναμία, γιατί χρειάζεται ένα 37,5 με 6 κόμματα. 6 κόμματα στη Βούλη και ένα 8% περίπου εκτός. Άρα λοιπόν είναι σχεδόν δεδομένη και νομίζω 2 Ιουλίου θα λήξει η ιστορία, 3 Ιουλίου θα έχουμε κυβέρνηση. Το καλύτερο νομίζω για τη χώρα. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα, πρώτο Θεός πάντα, στις 21 Μαΐου θα είμαστε μαζί στο στούντιο του Atlas για να δούμε τι και πώς. Σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, βράδυ. Καλό βράδυ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για απόψε, κυρίες και κύριοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε λίγα λεπτά. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων.